το του παιχνιδιού. Ο Μπουλιός θέλει να βρει και βρίσκει τον Ντάμπιτς. Φλωράτος είναι μπροστά στον Ντάμπιτς, γλιστράει Φλωράτος, θέλει να περάσει ο Ντάμπιτς. Θα γίνει το σουτ, να λοιπόν που απέκρουσε ο Σπαθής και πιο μακριά διώξιο Ανδριακόπουλος συνέχεια στην φάση. Θα γίνει και η σέντρα, Λουκόπουλος, Λαγογιάννης, το σουτ και να ο Δωρής. Να ο Δωρής λοιπόν που και αυτή τη φορά λέει όχι. Ξενώ τώρα, θα βγει μπροστά ο Λουκόπουλος. Λουκόπουλος θα μπει με στην περιοχή, θέλει να πλασάρει και είναι το 1-0. Είναι το 1-0 για την Πάτρα. Να λοιπόν που η Πάτρα ξεκινάει όσο καλύτερα γίνεται το δεύτερο ημίχρονο στον Μπατάκο. Το μακρινό σουτ και είναι η απόκρουση από τον Σπαθή. Να, δεν εκτελέσει το πλάγιο. Το γέμισμα του Μπατάκου και η σοφάριση. Η πολύ γρήγορη σοφάριση από την... από τον Άφλιο, ενώ οι παίκτες της Πάτρας τρέχουν πάνω στον διαιτητή για κάποιο offside όπως υποστηρίζουν. Το γκολ είναι από τον Φαρμάκα. Στην αντεπίθεση τώρα η Πάτρα με τον Λουκόπουλο. Λουκόπουλος πανομοιότυπα έτσι όπως έβγαλε και τον γκολ και έχουμε το πέναλτι. Είναι η ανατροπή του Λουκόπουλου και είναι το πέναλτι. Να λοιπόν που συμβαίνουν σημεία και τέρατα εδώ στην Πάτρα. Σημεία και τέρατα φυσικά με την καλή τους έννοια. Μέσα σε 6-7 λεπτά εδώ έχουμε δει πολλά πράγματα να γίνονται, όσα δεν γίναν ολόκληρα 45 λεπτά. Παίρνει φόρα ο Κέπετζη, σουτάρκι είναι το 2-1. Εκτελείται το φάουλ, θα γίνει η σέντρα. Η μπάλα θα φύγει από τα καρέ της Πάτρας με τον Γεωργόπουλο που θα την αφήσει για τον Αλεξανδρόπουλο, η παλιά για τον Λουκόπουλο. Λουκόπουλος μόνος του με τον Τζανετουλάκο. Λουκόπουλος θέλει να μπει μες στην περιοχή, μπαίνει. Θα κάνει το πλασέ και είναι το 3-1. Είναι το 3-1 για την Πάτρα στο 19ο λεπτό της επανάληψης. Και η μπάλα θα σε εκεί που είναι ο Λουκόπουλος. Ο Λουκόπουλος που θέλει να μπει μόνος του μες στην περιοχή. Πράγματι μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει το πλασέ και η μπάλα είναι μόλις out. Να λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πάτρα. Μπρούζας θα κάνει και τη σέντρα και είναι το γκολ από τον Δινιώτη, είναι η μείωση του σκορ από την ομάδα του Παναφυλιακού.